να έχετε ρίξει και εγώ την παρουσία όλων αυτών των εκλεκτών ανθρώπων που ασχολούνται με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να τονίσω ότι ο τίτλος όλης της καμπάνιας του Δήμου ήταν «Λιγότερα απορρίμματα, όμορφη πόλη». Άρα σήμερα έχουμε την τελική απολογιστική μερίδα. Σαν Δήμος της Δράμας δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά γενικά των παιδιών, γιατί ξέρετε ότι η οποιαδήποτε διαχείριση των απορριμμάτων ξεκινάει πρώτα από τα σχολεία, πρώτα από τους μικρούς μαθητές και στη συνέχεια επεκτείνεται και στους συμπολίτες μας. Θεωρώ λοιπόν ότι τα αποτελέσματα τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο είναι ικανοποιητικά για τον Δήμο της Δράμας. Θέλω να ευχαριστήσω και όλες τις υπηρεσίες που συμβάλλουν για αυτό το γεγονός και θεωρώ ότι αυτή τη λογική θα βαδίσουμε έτσι ώστε να έχουμε λιγότερα απορρίμματα και μια πιο όμορφη πόλη. Άρα λοιπόν λιγότερα απορρίμματα σημαίνει υγεία, σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής, σημαίνει βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και εννοείται οι πρώτες ύλες είναι αυτές που είναι πολύ σημαντικό γιατί ανακυκλώντας τα προϊόντα και επαναχρησιμοποιώντας τα, χρησιμοποιείς λιγότερες πρώτες ύλες. Άρα λοιπόν, σε αυτή την εποχή που ζούμε, που πρέπει να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε και να μειωθεί η ρήπανση του περιβάλλοντος αλλά και να χρησιμοποιήσουμε λιγότερες πρώτες ύλες, είναι πάρα πολύ σημαντική η ορθολογική διαχείριση των στικών αποβλήτων. Ο ΕΟΑΝ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτεύεται από, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος φορέας όσον αφορά την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων. Η εναλλακτική διαχείριση λοιπόν των αποβλήτων έχει να κάνει και με αυτό ακριβώς, με την ορθολογική διαχείριση όλων των αποβλήτων, όχι μόνο των αστικών, όλων των αποβλήτων. Παραπλήσιες δράσεις θα συναντήσουμε και στο μέλλον. Έχουμε άρχισε συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης και με τον Αντιδήμαρχο αλλά και με το προσωπικό και ευελπιστούμε σε πολύ καλύτερες νέες αντίστοιχες δράσεις. Ευχαριστούμε πολύ Αντιδήμαρχε, κύριε Φρεμίδη, κύριε Τάσου. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ Κατερίνα. Το γεγονός ότι ο Δήμος της Δράμας και διαχρονικά η Δημοτική Αρχή επέλεξε, είχε μια στρατηγική της επιλογή ήταν να εντάξει τη συγκεκριμένη δράση μέσα στο συνολικό πλαίσιο του σχεδίου της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, δεν ήταν τυχαίο. Τη στιγμή που αναπλάθεται το ιστορικό κέντρο, το κέντρο μάλλον της πόλης και προσπαθεί να δημιουργήσει η Δημοτική Αρχή έναν πυλώνα ανάπτυξης τόσο οικονομικής αλλά και μιας περιβαλλοντολογικά ισόρροπης ανάπτυξης μεταξύ των δύο ευληματικών σημείων της πόλης, του Δημοτικού Κήπου και του Πάρκου των Ερών της Αγίας Βαρβάρας, δεν θα μπορούσε να μιλάμε για μια βιώσιμη πόλη αν δεν μιλούσαμε για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Από την πλευρά μας ως ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης έχουμε μια πολύ σταθερή συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια με τον Δήμο Δράμας αλλά και με το Διαδημοτικό Φορέα, τη Διαμάθ. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας λειτουργούμε τη μονάδα διαλογής, το ΚΔΑΗ δηλαδή, στην Ξάνθη και τη μονάδα διαλογής στην Αλεξανδρούπολη και χρηματοδοτούμε τον Φορέα για να λειτουργήσει τη μονάδα της Δράμας και τη μονάδα του Δημότικου και της Κομωτινής. Η συνεργασία αυτή, στο πλαίσιο αυτής, έχει παραχωρηθεί και εξοπλισμός συλλογής, δηλαδή κάδη και οχήματα στους συνεργαζόμενους ΟΤΑ. Ο Δήμος Δράμας πράγματι έχει μια πορεία θετική και αυξανόμενη απόδοση στην ανακύκλωση. Μπορούν να πάνε και καλύτερα τα πράγματα. Βέβαια, συνολικά τα πράγματα για να πάνε καλύτερα χρειάζονται και αποφάσεις της πολιτείας. Δεν αρκεί ούτε η προσπάθεια του Δήμου, ούτε η στήριξή του από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Είμαστε σε συνεχείς συζητήσεις, ειδικά το τελευταίο καιρό, γιατί έχουν ενταθεί τα προβλήματα με τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και το Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και ελπίζουμε ότι θα δοθούν οι λύσεις που χρειάζονται για να πάει καλύτερα η ανακύκλωση. Ο Δήμος της Δράμας είναι ένας από τους πρωτοπόρους Δήμους όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί ο στόχος είναι να φτάσουμε στο 10% της ταφής των αποβλήτων, έτσι ώστε να μην μολυθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το περιβάλλον και για τη ζωή μας γενικότερα. Εμείς σαν ΕΟΑΝ, που είναι η καθήλυνα αρμόδιος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά την ανακύκλωση και την εναλλακτική διαχείριση, είμαστε υπέρ τέτοιων δράσεων, συστατευόμαστε τέτοιες δράσεις και ευελπιστούμε ο Δήμος της Δράμας να αποτελέσει παράδειγμα για όλους τους Δήμους στην Ελλάδα.
τα συμπεράσματα σαν αιών είναι αυτά που έχουμε βγάλει, που είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτό το πρόγραμμα. Τέτοιες δράσεις πρέπει να γίνονται. Όχι απλά πρέπει να γίνονται, είναι πιστεύω αναγκαία αυτή τη στιγμή για το περιβάλλον αυτές οι δράσεις.